Ξεκινάμε βόλτα, το ξεκινάμε λίγο βιαστικά. Η ώρα είναι 4, έχει να τελειώσω εγώ δουλειές. Ο Χρήστος 6 ώρα πρέπει να αναχωρήσει και 6,5 ώρα έχει περίπτερο. Τα έχουμε λίγο ζωρισμένα σήμερα. Θα πάμε απανωτά. Πάμε να χτυπήσουμε καμιά ανηφόρα, γιατί και στο Βαρικό περιμένουν πολλές ανηφόρες. Έκανε προσευχή και ο Πάτερ για βροχές και για εισηκέλες. Τι προσευχή ήταν αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Από το παλιό από το καινούριο. Εγώ που κάνει πάντα το όλα τα λίγο τώρα. Πάμε από το καινούριο. Να δούμε πως θα γίνει στράκι. Τι βαράμε ανηφόρες, τι δεν βαράμε. Τριφτάρι λίγο εκεί. Τέρμα πάνω. Άντε στη σάμπα του πατς. Σήμερα το έκανα. Έσβηξα την βαλβίδα ρουπής. Να μην ανοίγει πολύ γρήγορα. Ρε εσύ πάνε να κατεβάσω πρώτη εκεί. Και παίρνει νεκρά. Και δεν προλαβαίνω να την πατήσω κάτω. Πώς είναι η κάτω κρέμμα. Και τώρα έπεσα επίτηδες. Συγγνωμής. Άμα το άφηνα. Ετοιμός. Ακόμα νεκράει. Έβαλα. Τζάμπα, κολοτούμπα ρε, και μπορείς να χτυπήσεις κιόλας, ε. Αυτό μπαλό πράγμα αρέσει. Πού έσκασε τώρα εσύ. Εδώ κάτω. Επίτηδες, το τράβηξα δίπλα για να πέσει. Γιατί όσο πήγαινε έπαιρνε φόρα. Πάρουμε τη σειρά όλες. Με τη σειρά όλες. Ακούγεται ο Χρήστος από τον Χρήστο. Πούντο, πούντο, νάτο, νάτο. Το έχει πιο πολλά κάτσια. Έβγαλε μέσα απ' όλα. Αυτό είναι το επόμενο, μπαίνει με την πάντα. Για να πεις την πάντα. Αλλά βαρύναν τα χώματα, δεν έχει λίγδα και δίνει καλή πρόσφυση. Είναι ζόρικα εδώ γιατί πήρε στο ανέβα κατέβα συνέχεια. Εδώ μπήκαμε. Τώρα πάμε στο επόμενο. Πω, θα φαίνεται αυτό τίποτα άραγε. Δεν μπορώ στο άλλο, θα μπορώ σε αυτό. Τώρα πάμε για το τρίτο το καλό. Έτοιμος. Πάμε λασπούδες στο τρίτο το καλό. Να δούμε τώρα με την προχή αυτή τι έκανε εδώ. Τι έγινε.
Τώρα το πιο κοντό γρανάζωμα, εδώ ήθελε λίγα γκάζια. Να δούμε το πιο κοντό γρανάζωμα του Χρήστου πώς θα ανταποκριθεί εδώ. Γλιστράει εδώ. Τα άλλα ήταν πιο καλά, αλλά εδώ γλιστράει. Όχι πολύ, αλλά σπούδες. Αυθεντικό γνήσιο, αλλά γλιστράει. Ναι. Δεν έχει ανάγκη, γιατί το κόβεις, το ξαναδίνεις. Ό,τι θες κάνεις. Ναι. Βοήθησε πολύ και το βάρος αυτό που δεν είναι σπινιάρα. Το έκλεισα και την βαλβίδα σου παλιγού. Να μην ροπιάζει πολύ γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο δύσκολο. Αρκετά φουσκωμένος είμαι. Πάμε στο δύσκολο. Σε πιο δύσκολο. Από κάτω. Από τέρμα κάτω. Τι λες, εσύ τι θες. Θα πάμε τέρμα κάτω. Ναι. Οι φτέρες εδώ γίναν ένα μέτρο. Σε χρόνο μηδέν. Ένα μέτρο φτέρα. Μέσα σε 3 εβδομάδες ένα μέτρο. Τι είναι αυτό, αν το κάνεις καλλιέργεια θα βγάζεις λεφτά. Να το ήθελες, δεν μπορούσες να το κάνεις. Ωραία για ξεφούσκωμα. Εσύ μη, κοίταξε πώς γεμίζει το λάστιχο λάσπε. Ό,τι μάσκα βλέπω τώρα, τίποτα. Έφυγα από πίσω για να κάνω χαβαλέ. Λέω να κάνω και κανένα καλό πλάνο. Και εδώ στο τέλος, άμα δεν πήγαινα πάνω από μια πέτρα να αλλάξω πάτημα, θα βγει λαμός. Μια χαρά είναι, πανέμορφη είναι τώρα, τώρα είναι. Γιάλισε. Αυτό είναι λαφούδες. Αυτό όταν είναι στεγνό βγαίνει αέρα. Σήμερα ανά πάρτα. Κοίτα. Άμα δεν πάει τέρμα κάτω δεν προχωράει. Κάψε τον κάτω τώρα, το άκουσες. Ναι. Γιατί άμα το δώσω ας πινιάρτζει. Με τη μία! Πάμε στο Πασχάλια Νηφόρα, εκεί είναι τα γούστα. Πασχάλια Νηφόρα. Πώς θα πάμε παρικόγια. Πω! Πήρα γύρω γύρω από εκεί. Να δούμε και λίγο θέα. Ξανά Νηφόρα Πασχάλι. Βρεμένη σήμερα. Ναι, εγώ θα δεμώ πολύ δυνατά να ξέρω τώρα την πετάξη του χαλάκια μου δεν γίνει. Οχοχοχοχο. Κάψα για να βγει. Πάνω είμαι, έλα. Εκεί, αυτό, μετά από αυτό.
Το κόψει παραπάνω. Είπαμε δεν κολώνει η Δευτέρα, αλλά μετά το Σαμάρι ένα τρελό σπινιάρισμα και μετά μια πρόσφυση παράξενη που ανά πάσα στιγμή τη χάνεις. Έχει θέμα, έχει θέμα. Θέλω να το ξαναπάω, αλλά μασάω να κατεβώ από εδώ. Είναι λίγο μυστήριο εδώ πέρα το ο Χρήστος. Με τα πόδια πέφτει. Και θα το πάω γύρω γύρω, θα ξαναρθώ. Ανηφόρα Πασχάλη ξανά. Ο Χρήστος είναι εκεί έτοιμος. Δεν έδωσε καθόλου φορά εκεί τώρα. Δεν είναι που θα μείνεις, είναι πως το γερνάς, πως κατεβαίνεις. Εκεί είναι το θέμα. Σε όλα τα παγκόσμια, στις μεγάλες ανηφόρες έχει ένα τέτοιο. Να έτσι είναι τώρα. Είδες. Πιο πολύ φορά ήθελε. Ξέρεις τι λέω, το σκέφτηκα αλλά δεν το έκανα, λέω πήγαινε στα σίγουρα. Θα πάω με τρίτη από χαμηλά γιατί η Δευτέρα σπινιάρει πολύ. Και μόλις θα φτάσω εδώ θα κοπανίσω μια Δευτέρα. Λες? Ναι, θα το κάνω τέτοιο κόλπο. Το κάνω τώρα φύγε γιατί άμα δω στον δρόμο μπορεί να γίνει εδώ χαμός. Έχει εδώ μια κλίση. Ας τα να πάνε. Μεταξύ τόσο που το έχουμε δουλέψει, ξέρεις, άμα θα πάμε από δίπλα μπορεί να βγαίνει καλύτερα. Δεν πειράζει, άστο από εδώ να είναι πιο δύσκολο. Γιώργο, έγινε άστο. Μήπως να φύγουμε από εδώ. Ναι. Δεν αρπάζει το άστο. Μένει στον τόπο. Τώρα αρχίζει να μπερδεύω εγώ τρίτες. Και δεν είμαι συνηθισμένος σε τρίτες σε τέτοιες ανηφόρες. Τι είδες μόλις την έβαλα. Μόλις κατέβασα Δευτέρα πιο πολύ φόρο τώρα. Θέλει άλλη τεχνική, ενώ ερχόμασταν εδώ και δίνουμε από εδώ. Από εδώ γκάζει για να φύγει, εδώ μέσα δεν πρόκειται να πιάσει τίποτα τώρα. Μέχρι εκεί πρέπει να βγεις έτσι. Θες να δοκιμάσεις από εκεί σήμερα. Σήμερα γλιστράει ρε Χριστό. Καλά, με το δικό μου το λάστιχο με τίποτα δεν πάει μέσα σε αυτά. Και στον κατήφορο πετάει. Μπροστινές. Ω, κοίτα πέτρα, κοίτα. Ρε εσύ δεν μιλάς. Λοιπόν, Δευτέρα κουμπουμένη, καλά. Και πάμε. Βγήκε. Σούπερ. Χριστό, το κόλπο που λέγαμε. Ο Χρήστος, για να δούμε από πού θα το πάει. Τώρα έχει ανοίξει και ένα δίπλα. Θα το πάει από το κλασικό, θα το πάει από το δίπλα. Από το κλασικό. Και όποτε δώσε κάτι, Χρήστο. Του πήγε γραμμικά και ανέβηκε. Ναι, λοιπόν, να προσθέσουμε σε όλο το πείραγμα που περιέγραψα στο προηγούμενο βίντεο
Με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο σήμερα και με έλεγε «Τι κάνετε ρε εκεί στη Θάσο?» Να προσθέσω λοιπόν ότι σήμερα έχουμε κλείσει και τη βαλβίδα ροπής του Χρήστου και ανοίγει στις 15.000 ευρώ. Ανοίγει πολύ ψηλά τέλος πάντων. 6-7. 6-7. 7-250. Αμάν. Ο Χρήστος λέει κοίτα Δευτέρα, δεν είχα ανοιχτή την κάμερα. Λοιπόν, μια φορά να πω, ρε εσύ, να μην βρέξει ρε. Εσύ ό,τι θες, εγώ δεν έχω θέμα. Ό,τι μου στάσεις εσύ. Για πες, από Ζάχαρη είμαστε. Άμα βρέξει, έβρεξε. Λοιπόν, άρχισε να ρίχνει και λέω του Χρήστο, ρε και τι έγινε ρε. Δεν το σταματάμε. Πάμε πίσω τώρα, πάμε σε άλλη σανηφόρη. Άλλο βουνό. Αυτό το βουνό από την πίσω μεριά. Η ώρα είναι 5 και 4, εντάξει είμαστε. Με λίγο δολός ο καιρός. Λίγο Χριστός από εδώ, λίγο Χριστός από εκεί. Εντάξει, καταιγίδα δεν θα κάνει πάντως. Κατεβαίνουμε από την άλλη και πάμε δεξαμενή. Πώς θα είναι τώρα αυτό, άραγε. Τι θα γίνεται, θα είναι βρεμένο, θα είναι στεγνό, θα είναι και αυτό μπερδεμένο. Εκεί στεγνό το βλέπω, δεν έχει πέρασει από τα πλατάνια τίποτα. Τι στέγνα έχει μέσα, εκεί στα πλατάνια είναι στεγνό. Σκοτεινά, ότι νερό δεν πέρασε. Το αγαπημένο του σημείο του Χρήστο. Το αγαπημένο μου. Οπ. Για πάμε, το περάσουμε από πάνω. Έλα Χριστό, μπες με ψυχολογία. Μπα, δεν μπήκε με ψυχολογία. Βλέπει τη ρίζα τώρα αυτός, δεν τον αρέσει καθόλου και η ρίζα. Όπως έγινε η ρίζα, δεν τον αρέσει καθόλου. Τέρμα πάνω φεύγω. Δεν πρόλαβα να το πω. Πω. Από κάτω στεγνό το χώμα. Γι' αυτό δίνει τρελή πρόσθεση. Από πάνω βαρύ βρεμένο. Αμάν, πάμε στην ανηφόρα την καλή. Λίγο δουλεμένη τη βλέπω από το νερό. Καλύτερο. Δεν φαίνεται καθόλου τι έχει μέσα. Πάμε και ό,τι γίνει. Χρήστο την ακούω πολύ, το κόψε. Το κόβει τώρα γιατί ποντάρει τη Δευτέρα που έχει δύναμη χαμηλά και μετά μένει από φόρα τελείως. Άντε ξανά!
Άρε, μόλις άνοιξα την κάμερα. Μόλις άνοιξα την κάμερα έμεινες. Καινούργιο δρόμο ανοίγουμε. Κωμό. Πρόσχερε τα κλαδιά, ρε. Κάτσε λίγο, κάτσε. Όχι, πού πήγες, χώθηκες εκεί μέσα. Ρε, μεγάλη έχουμε εμείς. Στην κουρθινό μου βρίσκει μόνο. Περίμενε. Πού δεν σπάει. Μην αγώνεις, βγήκα από εδώ. Δεν τραβήξεις. Όχι. Εδώ θα πέσω κάτω. Κάτσε ρε μαλάκα. Όχι ρε. Κράτα λίγο να βάλω πρόθυμο. Τι είπες να μην σε τραβήξω. Ναι, να μην τραβήξω πάνω. Όχι, δεν σε τραβάω. Πέτρες, πάει έτσι πως είναι. Βλέπω οι χαμηλές. Και εδώ έχει πέτρες. Και ήρθαν. Ναι. Πας πήγαινε. Άντε φύγε. Εγκατάλειψη σκάφους λέει. Περνάω από δίπλα. Από εδώ παιδιά, πιο καλά. Πολύ πετούσε. Θα βγούμε εδώ μια φιλοκαβάντα. Θα αφήνουμε το τελευταίο κομμάτι. Δεν κρατιέται ο Χρήστος. Επιστροφή κάνουμε, άρχισε να ρίχνει καλά. Καλά που δεν πήγαμε ψηλά σήμερα. Αξιοποιήσαμε ό,τι κατηφόρα υπήρχε εδώ στα χαμηλά. Λίγο έτσι για να συγκινηθούμε για το βαρικό. Δεν υπάρχουν οι ανηφόρες στο βαρικό. Πολύ δύσκολα τις βρεις. Ρουμάνικο τερέν που λέω, πολύ συχνά. Και κάνουμε επιστροφή και κάνουμε ένα δύο ωράκι οδηγήσαμε και φεύγουμε. Ο Χρήστος 6 ώρα πρέπει να είναι στο περίπτερο, εγώ μέχρι τις 4 δεν μπορούσα να φύγω. Θα σας δείξω και λίγο θεάκι από εδώ. Ο κόλπος Σκάλαρ Ποταμιάς, Χρυσή Σαμουδιάς, νησάκι Κραμπούσα και απέναντι στο βάθος Σαμοθράκι.